Πάμε να δούμε μια ανθρώπινη πλευρά και ένα μήνυμα που στέλνει ένα πολιτικό πρόσωπο, ο κ. Καράγλου, Θόδωρος Καράγλου, πρώην υπουργός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε να τον καλημερίσουμε. Ο κύριος Καράγλου πριν από λίγο ενημέρωση. Καλημέρα, κύριε Καράγλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Στάθη, κύριε Καμπουράκη, στους συνεργάτες και σε όλους τους φίλους θεατές. Έβγαλε, το διάβασες, κάνατε μία ανάρτηση στο Facebook που μας κάνατε κοινωνούς όλους του συγκεκριμένου προβλήματος υγείας που αντιμετωπίσατε. Εντοπιστήκατε με καρκίνο του μαστού, προσωπικά τουλάχιστον το συζητάγαμε και προηγουμένως, δεν το έχουμε ξανακούσει. Σπάνιο είναι. Σε άντρα, ο καρκίνος του μαστού δεν είναι λίγο σπάνιο, ή έτσι δεν είναι? Σπάνιο, γιατί και εγώ τώρα το έμαθα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ποτέ ότι άντρας μπορεί να προσβληθεί από καρκίνο του μαστού. Γιατί σε κάθε 100 περιπτώσεις καρκίνου του μαστού, μία είναι σε άντρα και 99 δυστυχώς είναι για τις γυναίκες. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν και εγώ, όταν στις 23 Αυγούστου η γυναίκα μου παρατήρησε στη δεξιά φυλή του στήθους μου ότι υπάρχει μια αναστροφή, μια έλξη προς τα μέσα. Δεν έδωσα βάση και δεν ήθελα να το ξεπεράσω. Έλεγα τώρα κάτι που κάνει ο καρκίνος του στήθους. Ναι, εν πάση περιπτώσει, όπως... Α, ήταν ένα βαθούλωμα δηλαδή, έτσι εμφανίστηκε, σαν ένα βαθούλωμα στο έμπαινε προς τα μέσα στήθος. Η δεξιά θηλή ακριβώς. Ναι, η δεξιά θηλή έμπαινε προς τα μέσα. Δεν ήταν φυσιολογική όπως ήταν η άλλη πλευρά. Μάλιστα. Τελικά, χάρη στην πίεση της γυναίκας μου, του φύλακα άγγελο μου, όπως λέω και στην ανάρτησή μου, πήγαμε την επόμενη μέρα στο γιατρό, έγινε ο υπέρεχος, έγινε βιοψία, αποδείχθηκε ότι ήταν καρκίνος. Εκείνες τις μέρες, κύριε Καράγλου, παντρεύατε το παιδί σας, έτσι δεν είναι? 9 Σεπτεμβρίου πάντρευα το γιο μου. Το μόνο που είπα στο γιατρό είναι ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω επέμβαση έως ότου γίνει ο γάμος με το καλό. Μετά το γάμο το είμαι ανοιχτός. Λοιπόν, πέρασε με το καλό ο γάμος. Φορτωθήκαμε αυτό το βαρύ φορτίο εγώ με τη γυναίκα μου και δεν είπαμε τίποτα σε κανέναν γιατί δεν θέλαμε να στεναχωρήσουμε ή να επισκιάσουμε. Η εορταστική ατμόσφαιρα που είχαμε, τη χαρούμενη ατμόσφαιρα. Και διαλέξαμε συμβολικά την ημέρα του Σταυρού, την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου. Μπήκα στο νοσοκομείο, έκανα χειρουργείο και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά. Την επόμενη είστε εντάξει, μέρα δηλαδή το κάνεις χειρουργείο και φύγατε κιόλας? Την επόμενη μέρα. Μία μέρα ήμουνα μόνο μέσα, την επόμενη μέρα βγήκα. Τετάρτη και Πέμπτη ήταν οι μόνες μέρες οι οποίες... Να σας πω, από ό,τι ξέρω από τους καρκίνους του μαστού στις γυναίκες, γιατί δεν την ήξερα. Εάν είναι νωρίς και το αυτό, είναι άσχημο πράγμα, δεν είναι κάτι το... Ναι. Αυτό μας έχει πει και ο γιατρός. Βεβαίως αύριο το πρωί έχουμε και ένα ραντεβού να μας δώσει οδηγίες περαιτέρω και να δει τα ράματα και πώς εξελίσσονται, οι πληγές που έχω δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μας είπε είναι ότι όσο πιο νωρίς το αντιμετωπίσεις, τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να νικήσεις. Και εγώ, γιατί είμαι και φύση αισιόδοξο άνθρωπο και γιατί στη ζωή μου έχω δώσει πολλές μάχες και δόξα τω Θεώ πήγαν όλες καλά, τις έχω κερδίσει. Θεωρώ ότι είναι μια μάχη την οποία θα την κερδίσω και νομίζω ότι την έχω κερδίσει ήδη. Έχετε στείλει ένα μήνυμα όμως, κύριε Καράγλου. Γι' αυτό άγγιξε πολύ κόσμο, είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το θέμα, εν προκειμένου. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό που ήθελα να στείλω από τη δική μου εμπειρία. Ήθελα να στείλω ένα. Προκύπτουν κάποια ηθικά συμπεράσματα και βεβαίως υπάρχουν κάποια μηνύματα τα οποία ήθελα να στείλω. Το πρώτο μήνυμα και το πιο σημαντικό ισχύει για όλους εμάς, ανθρωπαρέα είμαστε, ότι κανείς μας δεν είναι άτρωτος. Μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 62 χρονών, δεν έχει πάει ποτέ σε γιατρό, προσέχει το βάρος του, προσέχει τη διατροφή του, αθλούμαι όσο μπορώ, δηλαδή δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Κι όμως συνέβη και σε μένα. Δεύτερο μήνυμα, ότι ακόμη και οι άνδρες μπορούν να προσβληθούμε από καρκίνο του μαστού. Έτσι, να πέρασε και αυτό. Και τρίτο και πιο σημαντικό, η πρόληψη σώζει ζωές. Είμαι ένας άνθρωπος που δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάει ποτέ σε γιατρό, δεν έκανα ποτέ check-up, δεν έκανα ποτέ τα στοιχεία. Είναι λάθος είναι αυτό. Μια ηλικία και πάνω. Είναι λάθος για όλους μας όμως. Νομίζω ότι η πλειοψηφία των αντρών. Αυτό να σας πω τώρα κάτι για να φύγουμε και λίγο από αυτό. Πιστεύω ότι ο θεσμός του προσωπικού γιατρού που τώρα παλεύει το Υπουργείο. Αυτό βοηθάει. Ο προσωπικός σου γιατρός. Είναι σαν το λογιστή σου που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει μεγάλε. Ακριβώς. Είναι 31 του μήνα να κάνεις ΦΠΑ απόδοση. Πρέπει να. Λοιπόν, εκεί απάνω ο προσωπικός γιατρός έχει το βάκελό και σου λέει πόσο είσαι, 55, θα πάει να κάνεις κολονοσκόπηση. Και γλίτωσες. Έτσι. Κατάλαβες. Είναι σχέση εμπιστοσύνης. Είναι σχέση εμπιστοσύνης. Σωστά, κύριε Καμπουράκη, αυτό που σημαίνει. Γιατί είναι σχέση εμπιστοσύνης. Παθαίνουμε. Αυτό το πράγμα παθαίνουμε. Λες, έχω κάτι. Άστο μωρέ και. Παιδί, μας παίρνει η καθημερινότητα από κάτω. Μα να πω κάτι. Το τυχαίνει σε όλους μας. Άμα βγούμε έξω και πάρουμε το αυτοκίνητο και ακούσουμε να είναι λίγο μπουκωμένο, να κλωτσάει το αυτοκίνητο, τρέχουμε κατευθείαν στο συνεργείο. Εμείς
Δεν αρρωσταίνουμε στα καλά καθούμενα. Έχουμε σημάδια. Κι όμως κανείς από εμάς δεν λέει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ξέρω εγώ, μπουκώνω κι εγώ, δυσκολεύομαι, πρέπει να πάω στον γιατρό. Αυτό είναι λοιπόν το διατάφτα. Η πρόληψη σώζει ζωές. Κανείς μας δεν είναι άτρωτος. Και ακόμη κι εμείς οι άντρες μπορούμε να πάθουμε καρκίνο του μαστού. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχόμαστε τα καλύτερα, να το ξεπεράσετε. Και μπράβο σας. Να είναι όλα καλά. Ναι. Λοιπόν, και όλη η οικογένειά σας να είναι καλά και να ζήσει τα παιδιά που παντρευτήκανε και τα λοιπά. Έτσι. Και γόνια και τέτοια. Είναι τελικά ελπιδοφόρο το μήνυμα. Βέβαια, φυσικά. Τελικά. Να είστε καλά, κύριε Καραούλη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραούλη. Καλημέρα μας.